που υποστηρίζουμε πλήρως το Δήμο Φιλής και έχω και την χαρά και την τιμή να είμαι διευθυντής αυτού του πρόγραμμα. Αυτό ήταν και η πρώτη συνέχεια των δύο φορέων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φιλής. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Δήμο Φιλής πάνε μαζί όμως. Και πάνε μαζί γιατί, πολύ απλά, δεν σταματήκαμε μόνο σε αυτή τη συνεργασία. Ο Δήμος αγκάλιασε το Πανεπιστήμιο και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία κυρίως του Δημάρχου του Χρήστου Παππού, ο οποίος αγκάλιασε το Πανεπιστήμιο με το επόμενο βήμα που ήταν η δημιουργία των εστιών για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αττικής. Η συνεργασία μου δεν είναι εμπειρική. Πριν φτάσουμε στη σημερινή εκδήλωση, υπάρχει και άλλη συνεργασία η οποία αφορά την κοινωνική σταγογράφηση και παρελίσσεται σήμερα εδώ και ο αρμόδιος συνάδελφος, ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ο Βασίλης Ογεννίδης, που και αυτό είναι μια σημαντική συνεισφορά του Δήμου στις επιστημονικές δράσεις του Πανεπιστημίου, αλλά και από την πλευρά του Πανεπιστημίου συμβάλλει στις κοινωνικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Και φτάνουμε και στη σημερινή εκδήλωση, χωρίς να παραλείψω κιόλας άλλη μια δραστηριότητα η οποία έχει εξαντληθεί, που αφορά την συνεργασία σε θέματα εργασία ελληνικών προϊόντων, πάλι με το Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φιλής. Φτάνουμε στη σημερινή λοιπόν εκδήλωση, η οποία αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τον αυτισμό, που εδώ δεν έχω καθήλ αρμόδιος να μιλήσω για το θέμα, γιατί άλλωστε είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Ομπούρος, αλλά θεωρώ ότι η αντιμετώπιση ή θα μπορούσα να το πω διαφορετικά η διαχείριση του αυτισμού, γιατί δεν είναι μια αρρώστια, δεν είναι μια πάθηση, είναι όμως ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπορούμε να το διαχειριστούμε, αυτή τη διαφορετικότητα των ανθρώπων που έχουν τον συμπτώματα αυτισμού. Είναι κάτι που πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλλει, έχοντας και το κατάλληλο προσωπικό, αλλά από την άλλη πλευρά και ο Δήμος, παρέχοντας το Πανεπιστήμιο σε εκείνες τις δυνατότητες και τις υλικοτεχνικές, αλλά και γενικότερα την υποστήριξη προς την ανάπτυξη του Λίβι Κλάπτο, που είναι το αντίστοιχο εργαστήριο του Πανεπιστημίου, θα επεργήσει αυτό, θα πει μετά ο συνάδελφος. Θεωρώ ότι πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως ότι μετά από όλα αυτά, Δήμος Φιλής και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλέον έχουν συνδεθεί τόσο πολύ,